Μ' άρεσε πάρα πολύ το έργο σου στο Δαφνί. Πού το έχεις από τι το έχεις εμπνευστεί? Γενικώς τα κουκούλια είναι μία, ας πούμε, μορφή και μία δομή που με απασχολεί. Το κουκούλι και το αυγό στα σχήματα και σαν φορείς της ζωής, της μεταμόρφωσης και της μετουσίωσης, της μετεξέλιξης ενός, ας πούμε, όντως. Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή από τα χρόνια που ήμουν ακόμα στη σχολή υπήρχαν αυτές οι ιδέες μέσα μου. Τώρα, σχετικά με το Δαφνί, όταν ήταν να γίνει η έκθεση, πριν ακόμα το lockdown, είχαμε μιλήσει, είχαμε συναντηθεί με τον Κώστα, είχαμε μιλήσει, είχαμε συζητήσει διάφορες ιδέες και καταλήξαμε σε αυτή την ιδέα του κουλιού. Μάλιστα, η τελευταία συνάντηση ήταν 2 μέρες πριν γίνει το lockdown. Και μετά και το ίδιο το κουκούλι σαν ιδέα πήρε μια άλλη διάσταση, όπως και η έκθεση στο Δαφνί όλη πήρε μια άλλη διάσταση. Σαν εγκλισμός όλο αυτό. Ναι, ήταν τρομερό. Αυτά όλα τα σχέδια είναι από το τελευταίο έτος στη σχολή. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό υπάρχουν πράγματα που ακόμα και τώρα με ενδιαφέρουν, από εκείνα τα χρόνια δηλαδή. Υπάρχει μια σταθερή, ας το πούμε, έτσι, αναζήτηση. Και επανέρχονται. Κάποια από αυτά έχουν γίνει έργα ή κάποια από αυτά παραλλαγμένα έχουν γίνει έργα και νομίζω ότι κάποια από αυτά τα σχέδια είναι στη λίστα. Να γίνουν. Ναι, αυτό ας πούμε έγινε στη... Είναι ένα έργο που γίνει. Και αυτά με έναν τρόπο έχουν γίνει. Δεν, ας πούμε, δεν κρεμάστηκε αυτό το έργο ποτέ από ψηλά. Αλλά είναι καμωμένο και αυτό. Τα τελευταία χρόνια με ενδιαφέρει πάρα πολύ η θέση της γυναίκας και τα γυναικεία δεινά και κάπως βγαίνουν μέσα στα έργα μου. Υπάρχει μια σειρά έργων η οποία είναι εν εξελίξη που είναι με μαστεκτομές και με σώματα τεμαχισμένα, ακροτηριασμένα, όπως ας πούμε μπορεί να υπάρχουν αγάλματα, αφροδίτες με ακροτηριασμένα μέλη, αλλά από το χρόνο, από τη φθορά, ας πούμε, του χρόνου. Εδώ πέρα, στα δικά μου τα έργα, υπάρχουν επίσης τα ακροτηριασμένα μέλη και δεν έχουν να κάνουν με αυτή τη φθορά του χρόνου, αλλά έχουν να κάνουν με τη θέση της γυναίκας και την ψυχική της φθορά μέσα στην κοινωνία.